2-10-48-54-4-74-4-78. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Συνάδελφοι, περιμένουν τα σχόλια και τα μηνύματά σας. 2-10-48-54-4-74-4-78. Συνεχώς σας περιμένουν εκεί. Κοντά μου Γιώργος Δασκουλίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στο Excellent και στο Sky. Καλώς ναι, όντως είχαμε νομίζω και κάτι άλλο. Ήταν λίγο μεγαλύτερος ο χώρος, έτσι θυμάσαι. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις εδώ στο Sky? Πρέπει να έχω 2-3 χρόνια, 4. Α, εντάξει. Λιγότερο από μένετε. Εγώ είχα να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά βλέπεις όποιος έχετε εδώ μένει. Ναι. Αυτό είναι. Έχετε και επίσκεψη και μένει μετά. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είσαι εσύ ούτως ή άλλως που και να πας μένεις, γιατί το έχεις αποδείξει αυτό, δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά, Γιώργο. Είναι αυτό που στην Ελλάδα λέμε ότι πρέπει να αποδεικνύεις συνέχεια ότι δεν είσαι. Κάθε λεπτό. Ναι, στη δική μας δουλειά συγκεκριμένα, κάθε λεπτό. Αυτό δεν αρκεί το κάθε μέρα. Περνάς όμορφα, είσαι καλά. Όσο γίνεται την περίοδο αυτή και την εποχή που ζούμε, να περνάμε καλά. Θέλω πάντα να σκέφτομαι θετικά, όπως το λέμε βέβαια, αλλά πρέπει να το λέμε. Παιδιά, σαν την υγεία δεν υπάρχει. Βέβαια. Τελικά. Δεν έτσι είναι και το λες εσύ που από σένα βαραίνει πολύ περισσότερο για πολλούς λόγους. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Γιώργο μου. Εσύ πήρες μια τεράστια απόφαση στη ζωή σου. Να πάρεις κοντά σου ένα παιδί το οποίο δεν ήταν απόλυτα στο 100% υγιές. Είχε ένα μικρό πρόβλημα υγείας. Ναι. Είχε συγκεκριμένα υποτονία. Μια απόφαση ζωής, έτσι. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτό? Ήσουν τότε με τη σύντροφό σου, την είχα γνωρίσει κιόλας. Ένα εξαιρετικό κορίτσι είναι η γυναίκα σου, η Χέιλι. Εξαιρετικό. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα γύρισμα στο μαγαζί και ήταν εκεί ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι Εγγλέζα. Βοήθησε καθόλου η δική της mentality, ξέρεις? Ναι, πιστεύω σίγουρα βοήθησε, γιατί η θεωρία το να πάμε να είμαστε εθελοντές σε ένα ίδρυμα όπως είναι το ΠΙΚΠΑ. Ναι, είναι πιο κοντά στο λαό αυτό. Πιο... Εκείνη με πήγε εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν πήγα εγώ εκείνη με πήγε στο ΠΙΚΠΑ. Εκεί γνωρίσαμε και τον Κωνσταντίνο. Εκεί αποφασίσαμε και να τον υιοθετήσουμε. Πες μου, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Συζητούσατε καταρχήν για τη δημιουργία δική σας οικογένειας, έτσι κάπως? Όχι, όχι, καμία σχέση. Ζευγάρι απλό ήμασταν. Απλώς εκεί που βοηθούσαμε και γνωρίσαμε πολλά παιδιά. Ένα από τα παιδιά που ξεχώρισε για μας ήταν ο Κωνσταντίνος. Απλώς παίρναμε κάποια παιδιά Σαββατοκύριακα να φεύγουν εξής από το ίδρυμα μέσα, να ξεφεύγουν λίγο. Όπως και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι άνθρωποι το κάνουν. Και έχει και πολλούς ξένους εκεί πέρα εθελοντές και νέα παιδιά. Βλέπεις παιδιά 20, 22 χρονών, 23, και κάθονται και ασχολούνται όλη μέρα με τα παιδιά. Αφιλοκερδώς, έτσι, βοηθάνε απλώς. Είναι εθελοντές. Είναι πραγματικά μεγάλη ψυχή για αυτούς και τους συγχαίρω, γιατί θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Από εκεί πέρα. Εβδομάδα με τη εβδομάδα δεθήκαμε και όταν πλέον έβλεπα ότι και ο Κωνσταντίνος συναγωριέται να φεύγει από το σπίτι και εμείς συναγωριόμαστε να τον αφήνουμε εκεί, είπαμε ή το κάνουμε ή σταματάμε, γιατί δεν άντεχα άλλο. Εσείς τον είχατε κοντά σας Σαββατοκύριακα ή ναι, Σαββατοκύριακα, μόνο ναι. Και γιορτές φαντάζομαι τον είχατε ή μόνο Σαββατοκύριακα? Ναι, δεν είχαμε φτάσει γιορτές ποτέ, απλώς ήταν Σαββατοκύριακα, αλλά είπα ή σταματάμε και δεν ξαναπάμε γιατί δεν το άντεχα άλλο ή θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Πόσο ετών ήταν ο Κωνσταντίνος τότε? 1,5. Τίποτα, μια σταλίτσα, Και γνωρίζετε βεβαίως το πρόβλημα που έχει. Ναι, το γνωρίζαμε και μάλιστα ήταν και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τελικά αποδείχτηκε ότι είναι. Έτσι ξέραμε πλέον από τους γιατρούς και μας λέγανε ότι δεν θα περπατήσει, δεν θα μιλήσει. Αλλά τελικά ο Κωνσταντίνος και περπατάει και δύο γλώσσες μιλάει και τρέχει και είναι μια χαρά. Ένα εκπληκτικό παιδί. Λες λοιπόν, στεναχωριέμαι, δεν μπορούσε αυτό το χωρισμό, τον αποχωρισμό όταν τον πήγαινες. Ένιωθες και από την πλευρά του Κωνσταντίνου. Ναι, ότι ναι, υπήρχε, έκλαιγε στεναχωριότανε. Και παίρνεις την απόφαση και λες, εντάξει, τότε αυτό το παιδί θα το πάρω μαζί μου, θα το υιοθετήσω. Πόσο εύκολο ήτανε? Πόσο εύκολο ήτανε και ως οικογένεια και συναισθηματικά για εσένα και τυπικά. Δεν ήταν εύκολο να πάρω την απόφαση, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ήμουνα και σε μια περίοδο της ζωής μου που ασχολούμαι με την καριέρα μου, δεν ήμουν παντρεμένος, δεν είχα κάτι δηλαδή, για να κάνω μια τέτοια κίνηση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση, τη σκέφτηκα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα, νομίζω ότι δεν μπορούσα να κάνω πίσω πλέον. Δηλαδή δεν γινόταν, σαν άνθρωπος δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Και έτσι το αποφάσισα. Δύσκολο σαν διαδικαστικό,
που ουσιαστικά πιστεύω ότι ο λόγος που θα ήρθαμε να μιλήσουμε είναι για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και ανθρώπους άλλους. Βεβαίως, μα και όλη η αφορμή αυτής της κουβέντας που κάνουμε σήμερα είναι, επειδή το έχουμε αναζητήσει με αφορμή την Μαρία, από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί άνοιξε ο ασκός και κάνοντας ρεπορτάζ και μιλώντας και αναζητώντας πράγματα, πόσα παιδιά βρίσκονται πραγματικά σε απόλυτη, βιώνουν την απόλυτη εγκατάλειψη. Πιστεύω πολλά. Πάρα πολλά παιδιά. Και δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη, είναι και ο τρόπος που τα φέρονται. Είναι ο τρόπος που. Έτσι, δηλαδή, ειδικά δεν μπορεί να διανοηθεί ο άνθρωπο. Πραγματικά μικρά. Λέω πολλές φορές ότι δεν θα είχα καμία. Είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά δεν θα είχα κανένα ενδιασμό να σκοτώσω άνθρωπο που θα δω να πειράζει παιδί. Το θεωρώ αδιανόητο. Και όμως συμβαίνει δίπλα μας, συμβαίνει γύρω μας, υπάρχει. Ή όπως το θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν παιδιά σε ιδρύματα. Ειδικά όταν υπάρχουν τόσες οικογένειες που θέλουν να τα υιοθετήσουν, θέλουν να τα δώσουν σπίτι. Δηλαδή, προς τι αυτό το πράγμα να δημιουργούμε πρόβλημα σε αυτή την. Έπρεπε να υπάρχει ένας εισαγγελέας που να ασχολείται μόνο με αυτό. Δηλαδή, τι πιο ουσιαστικό υπάρχει σε ένα κόσμο σημερινό που ο εισαγγελέας θα πρέπει να ασχοληθεί, ή ένας δικηγόρος ή ένα δικαστήριο, από το να προλάβει να ζώσει ένα παιδί και να μην το αφήσει 5 και 10 χρόνια σε ένα ίδρυμα μόνο για τη γραφειοκρατία. Τι είναι πιο σημαντικό από αυτό? Είναι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό δείγμα για την χώρα μας, για την κατάσταση και το επίπεδο της χώρας μας. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που έτσι πολύ σκληρά κοινικά θα πω είναι στα αζήτητα. Και κυρίως παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας και μόλις το συνειδητοποιούν οι γονείς δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το διαχειριστούν, είτε γιατί δεν αντέχουν οικονομικά. Έτσι, γιατί είναι και ένα θέμα. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ούτε το σθένος έχουν το ψυχικό, ούτε και την οικονομική δύναμη και σου λέει. Μπορεί κάποιος να βρεθεί που να είναι σε καλύτερη κατάσταση από μένα. Δεν πάβει όμως να είναι εξαιρετικά σκληρό αυτό. Είναι. Και πρέπει αυτό που λες να σταματήσει. Και τόσες οικογένειες και τόσες αιτήσεις που γίνονται κάθε χρόνο και η υιοθεσία παιδιών. Πρέπει να δίνονται αυτά τα παιδιά. Πρέπει να στηρίζονται. Είναι αυτά πάρα παιδάκια. Πολύ εύκολο να το κάνεις. Είναι διαδικασία. Ωραία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να ελεγχθούν οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν κάποιο παιδί. Σαφώς να ελεγχθούν. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να λέει θέλω ένα παιδί, γιατί ποιος ξέρουμε ποιος είναι. Να τον ελέγξει ένα μήνα, 1,5 μήνα, 2 μήνες. Ναι. Τσέκαρε τον καθημερινά, να πηγαίνουν σπίτι, να βλέπουν τη ζωή του. Και από εκεί και πέρα να δώσουν ένα πράσινο φως, παιδιά, πάρτε όποιο παιδί θέλετε. Ναι. Με απλά πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Mm-hmm. Εσύ λοιπόν μπήκες, Γιώργο μου, στην διαδικασία αυτή από την παρότρινση της Χέιλι, της γυναίκας σου. Όσον αφορά τον εθελοντισμό. Τον εθελοντισμό, για τον εθελοντισμό μιλάω. Γνωρίζεις τον Κωνσταντίνο, δένεσαι μαζί του, αποφασίζεις να τον πάρεις στο σπίτι. Πόσο εύκολο ήτανε να προσαρμοστείς αυτές τις νέες συνθήκες ζωής, εσύ ειδικά? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Εύκολο το έκανε ο Κωνσταντίνος. Εύκολο το έκανε ο Κωνσταντίνος. Όταν έβλεπα τον Κωνσταντίνο, τα ξεχνούσα όλα πράγματα και ακόμα και τώρα μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχω ίσως λίγο παραπάνω λατρεία στο πρόσωπό του από ό,τι πρέπει, ίσως. Γιατί πολλές φορές με μαλώνει και η Εύη, κοπέλα που είμαστε μαζί τώρα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα αυτά τα 2 χρόνια που ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε μαζί μας, γιατί ουσιαστικά τον έβαλε στη διαδικασία της μάθησης. Ναι. Χέιλι, επειδή ήταν Αγγλίδα, δεν μπορούσε να το βοηθήσει με τα μαθήματα. Η Εύη αντίθετα ήταν από το μεσημέρι και μετά μέχρι το βράδυ δίπλα του. Και τον έχει βάλει στη διαδικασία στο να μάθει, στο να διαβάζει, στο να γράφει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σχολείο στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι σε επίπεδο, παρόλο που είχα κοπέλα μαζί του βέβαια, την οποία το κράτος μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, το παιδί πρέπει να έχει μια κοπέλα δίπλα του, δεν μπορεί να πάει σχολείο χωρίς κοπέλα. Πολύ ωραία, μου το εγκρίνεται, ναι, σας το εγκρίνουμε. Ωραία, θα μου φέρετε κοπέλα? Όχι, πρέπει να τη βρεις εσύ για να την πληρώσει κιόλας, γιατί δεν έχουμε λεφτά να την πληρώσουμε. Οπότε πλήρωνε την κοπέλα για να είναι δίπλα στο Κωνσταντίνο. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε. Πρέπει να πω βέβαια να ευχαριστώ πολύ μεγάλο στους δασκάλους του και εδώ πέρα στην Ελλάδα και στη Γλυφάδα. Που προσπαθήσαν όλοι, αλλά το σύστημά μας δεν είναι τέτοιο που να μπορεί να βοηθήσει τέτοια παιδιά. Πήγαινε σε ειδικό σχολείο, Κωνσταντίνο? Όχι, πήγαινε σε κανονικό σχολείο. Σε κανονικότατο σχολείο. Κανονικό σχολείο, απλώς είχε συνοδό μαζί του. Μόνο αυτό. Όπως έχει τώρα και στην Αγγλία. Το πρόβλημα του Κωνσταντίνου ποιο είναι? Είναι μύκο, έχει υποτονία, αλλά αυτή η υποτονία τον έχει επηρεάσει σαφώς και όσον αφορά την ομιλία, όσον αφορά το να είναι στο επίπεδο και στην χρονική στιγμή που είναι και ένα παιδί στην ηλικία του. Είναι λίγο πιο πίσω. Ναι, δηλαδή δεν έχει νοητικό πρόβλημα, αλλά όλη αυτή η διαδικασία της υποτονίας σε φέρνει και πιο πίσω χρονικά. Mm-hmm. Γιατί όλα τα κάνεις πιο αργά. Ναι. Είναι πόσο ετών τώρα ο Κωνσταντίνος? Είναι 11. 11. Και τι τάξη πάει? Εδώ στην Ελλάδα πήγαινε τρίτη, τώρα στην Αγγλία πάει πάλι τρίτη. Τώρα πάλι μπήκε στη διαδικασία από την αρχή, βέβαια, ακριβώς να
μπορείς να μπει πάλι σε άλλο σύστημα. Ταλαιπωρήθηκε ο κακομοίρης. Αλλά το καλό είναι ότι μιλάει τα αγγλικά πολύ καλά. Οπότε πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχει προσαρμοστεί και επειδή το σύστημα, ειδικά και στην Αγγλία, είναι σίγουρα πολύ πιο μπροστά από το δικό μας. Έχουν τον τρόπο να τον φέρουν εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι λοιπόν ήταν το δικό σας, το αυστηρά οικογενειακό. Mm-hmm. Η οικογένεια του Γιώργου. Ο Γιώργος, η Χέιλι και ο Κωνσταντίνος. Ο κόσμος που βρισκόταν γύρω σας, πώς το διαχειρίστηκε? Πώς έκριναν την απόφασή σου, οι δικοί σου άνθρωποι? Οι δικοί μου οι άνθρωποι ήταν δίπλα μου. Δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα με αυτό, ούτε στην απόφασή μου, που να σκέψει το καλά, να είσαι σίγουρος για αυτό που πας να κάνεις, αλλά αν το αποφασίσεις, είμαστε δίπλα σου. Και οι γονείς μου και οι γονείς και ήταν πολύ κοντά σε αυτήν την ιστορία. Αλλά από εκεί και πέρα το περιβάλλον, εντάξει, υπήρχε κάποια δυσπιστία ως το τι είδους απόφαση είναι αυτή, αλλά βλέποντας τον Κωνσταντίνο όλοι και βλέποντας τον να μεγαλώνει, μπορώ να σου πω ότι έχει τόσους πια φαν ο Κωνσταντίνος, ναι, στο κύκλο μας, που είναι πολύ αγαπητό παιδί. Το έχει από μόνος του, είναι έμφυτο αυτό που έχει. Είναι κοινωνικός. Είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Είναι πολύ καλλιτεχνικό πνεύμα. Ναι, ναι. Α, του αρέσει. Χορός, τραγούδι, αυτά είναι η ζωή του. Και από μόνος του νομίζω τους κερδίζει όλους. Σε παρακολουθώ. Το μόνο κακό είναι τον έχω κάνει κακομαθημένο, το ξαναλέω. Ναι, του κάνετε όλα τα χατήρια. Ναι, ναι, δυστυχώς. Με μαλώνουν όλοι γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ. Εσύ είσαι. Δεν μπορώ με τίποτα. Το θέμα. Να το πω. Ναι, εγώ. Εγώ είμαι ο κακός της παρέας. Ναι, ναι. Ή ο υπερβολικά καλός της παρέας. Ναι, όπως το θέλεις. Και έχουν δίκιο βέβαια, γιατί. Τα παιδιά θα θέλουν λίγο πιο πολύ μέτρο, θέλουν λίγο πιο πολύ. Τα παιδιά το εκμεταλλεύονται. Ναι, ναι. Το εκμεταλλεύονται. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος έχει αυτό το μικρό προβληματάκι υγείας και είσαι πιο. Δεν νομίζω. Καλός μαζί του ή έτσι κι αλλιώς θα το έκανες? Είναι ο χαρακτήρας μου, είναι. Είσαι δοτικός. Είναι ο χαρακτήρας μου, ναι, ναι. Ειδικά σε παιδιά, πολύ. Σε σχέση με την κοινωνικοποίηση με άλλους φίλους σας, με ζευγάρια που είχαν τα δικά τους παιδιά. Ναι. Ήταν εύκολη η προσαρμογή? Ναι, ναι, πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη. Δεν είχαμε προβλήματα, γιατί και ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένα παιδί, είναι κούκλος, είναι πανέμορφος. Ναι. Και όσο και να το λέμε, ξέρεις, η εξωτερική εμφάνιση τον βοηθάει, ναι, το να γίνεται πιο αγαπητός κατευθείαν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι πολύ κοινωνικός. Είναι πολύ κοινωνικός. Ναι. Είναι σημαντικό να λέμε αυτές τις λεπτομέρειες και πώς μπήκες έτσι σε αυτή τη διαδικασία και τι αντιμετώπισες, έτσι ώστε. Αν κάποιος εκεί έξω μας παρακολουθεί και θέλει. Μα γι' αυτό ήθελα πιο πολύ να αναφερθούμε ότι. Οι πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, ναι, στο να το κάνουμε αυτό, που δεν θα έπρεπε να τις έχουμε, ναι, παρόλα αυτά τις είχαμε. Δηλαδή, μας πήρε 2 χρόνια περίπου η διαδικασία. Η διαδικασία της υιοθεσίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που είπατε, εμείς αυτό το παιδί το θέλουμε, ναι, και ο Κωνσταντίνος ήταν 1,5 έτους, mm-hmm, καταφέρατε να τον έχετε κοντά σας στα 3,5? 3,5 με 4. Με 4. Ναι, 2,5 χρόνια περίπου, ναι. Σε αυτό το διάστημα ήταν δύσκολο? Ήταν δυσκολότερο από το προηγούμενο? Εγώ εκεί έκανα μια παρατυπία μεγάλη. Έκανα κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι επειδή είμαι εγώ το έκανα. Και ίσως ακουστεί λίγο άσχημο για ανθρώπους που πιθανόν να θέλουν να κάνουν κάτι και δεν μπορούσαν. Εγώ τον πήρα τον Κωνσταντίνο. Και μου λέγανε πρέπει να το φέρεις πίσω και δεν τον πήγαινα. Του λέω δεν σας τον δίνω. Ελάτε πάρτε με το ζόρι. Ο Κωνσταντίνος ήταν μαζί μας από την αρχή. Δεν τον άφησα ποτέ. Και εκεί πέρα οφείλω να πω ότι με βοήθησε πολύ η κυρία Τζοχατζοπούλου. Η Αρετή Τσοχατζοπούλου, που ήταν πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ, ναι, η οποία η κακομοίρα μου λέει: θα χάσω τη θέση μου. Η Αρετή. Η Αρετή. Mm. Μου λέει: θα χάσω τη θέση μου με αυτό που κάνεις. Της λέω: στείλε μου την αστυνομία. Και ο προστολής δεν θα τον πάρει. Γιατί είδα κάποια πράγματα μέσα στο ίδρυμα που δεν μου αρέσανε και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσα να αφήσω τον Κωνσταντίνο άλλο εκεί. Γι' αυτό το λόγο το έκανα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χρησιμοποίησα ό,τι μέσο είχα και δυνάμεις είχα. Και αν θέλεις την δύναμη του ονόματός μου, για να μπορέσουν να με βοηθήσουν, που με βοηθήσαν όμως και από το Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm, mm-hmm, και ο Υπουργός Παιδείας που ήταν εκείνη την εποχή, και η γραμματέας του, που γίνανε πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή το να μπορεί να πάρει διαβατήριο ένα παιδί το οποίο δεν ξέρανε πώς, τι, πού, από πού, ήταν παρατημένο παιδί. Δεν. Και άκουγα περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν παιδιά. Υπάρχει μια περίπτωση μιας, mm-hmm, γυναίκας η οποία είναι από τη Σουηδία, mm-hmm, παντρεμένη με Έλληνα. Έχει 3 παιδιά δικά της και έχει οδηγήσει και 1 παιδί ακόμα. Ναι. Δεν μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να αφήσει το ένα της το παιδί το υιοθετημένο εδώ. Αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν της βγάζανε διαβατήριο. Γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία, γιατί δεν ξέρανε, ναι, τι. Και η διαδικασία είναι τέτοια που. Δηλαδή τρελαίνει το μυαλό σου. Να τους λέει ρε παιδιά, πρέπει να πάρω το παιδί.
Θα το πω η Σουηδία να γνωρίσει του παππούδε που γνωρίζουν. Δεν μπορείτε να φύγετε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Σκοτώνει άνθρωπο, δηλαδή. Πραγματικά σκοτώνει άνθρωπο με αυτέ τι διαδικασίε. Δεν ξέρω. Ναι, εξαιρετική. Εγώ έχω μείνει με την υπέρβαση τη δική σου. Πήγε στον Πύρες και είπε είναι εδώ. Εντάξει, είναι... ξέραν οι άνθρωποι ότι ο Κωνσταντίνος περνάει καλά μαζί σου και είστε μια πολύ όμορφη. Και ήρθαν και από το ίδρυμα και το είδανε που μένει, που θα μένει, ζητεί χώρο και τέτοια. Τα είδαν όλα αυτά. Εσύ το έχεις φτιάξει το δωμάτιό του όλα. Ναι, βέβαια εννοείται. Για πες, τι είχες κάνει. Ήταν όλα όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή, όπως θα έπρεπε να ζει ένα παιδί για μένα. Δηλαδή, να έχει αυτό που χρειάζεται. Το δωμάτιό του, το κρεβάτι του, τα παιχνίδια του. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία να ζήσουν αυτή τη ζωή. Και απαγορεύεται για όλους μας και είναι απαράδεκτο για όλη την ανθρωπότητα και τους ανθρώπους να αφήνουν τέτοια παιδιά να βρίσκονται όπως βρίσκονται. Είναι τραγικό. Εκεί στο ίδρυμα, είπες, ήταν κάποιες εικόνες που δεν σου άρεσαν. Ποιες ήταν οι εικόνες αυτές που δεν σου άρεσαν και δεν ήθελες να μείνει ο Κωνσταντίνος άλλο μέσα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις. Ξέρεις γιατί? Απ' τη μία καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Με ίσως όχι καλό μισθό, με προσωπικά προβλήματα που θα πρέπει να βλέπεις παιδιά σε πολύ άσχημη κατάσταση και να πρέπει να είσαι δίπλα τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη όμως, βλέπεις και αντιμετώπιση παιδιών που δεν θα θέλεις να το βλέπεις. Δηλαδή, εγώ πάντα σκέφτομαι πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσω το δικό μου το παιδί. Θα του φερόμουν άσχημα, θα το έσπροχνα, θα το φώναζα. Ναι, ίσως κάποιες φορές. Αλλά είναι ο τρόπος που θα το κάνεις. Yeah. Το περιστατικό που έγινε που πήρε τον Κωνσταντίνο, αποφάσισα τον πάρω, ήταν ότι πήγαμε μια μέρα να τον δούμε. Και μια κοπέλα που δούλευε εκεί πέρα μου λέει να ξυπνήσω τον Κωνσταντίνο να τον δείτε. Λέω, όχι, άστο να κοιμηθεί. Θα δούμε, τα παίξουμε μετά άλλα τα παιδιά και μετά όταν ξυπνήσει τον πάρουμε. Όχι, μου λέει, θα τον ξυπνήσω. Και πάω πάνω και τον σπρώχνω. Ξύπνα. Όταν τον είδα αυτή την κίνηση, τον πήρε και φύγα. Έτσι έγινε ακριβώς. Τον πήρε και φύγα. Και λέω, δεν τον ξαναδείτε ποτέ. Το θεώρησα απαράδεκτο, δηλαδή. Δεν το έκανε από κακία. Καταλαβαίνω απολύτως τι λες. Αλλά καταλαβαίνεις, φίλο. Καταλαβαίνω. Και σε αυτό που λες ότι δεν παίρνουν πολλά χρήματα και έχουν δυσκολίες. Όλα αυτά τα αναγνωρίζω και εγώ, τα καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι μια ιδιαίτερη δουλειά. Ναι. Είναι ιδιαίτερη Πρέπει δουλειά. Πρέπει να πούμε όμως μέσα σε αυτά τα ιδρύματα υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν, οι οποίοι πραγματικά δίνουν την ψυχή τους. Βέβαια. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν, ναι, έτσι. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή... Όπως σε όλους τους χώρους θα υπάρχουν και καλοί και κακοί, έτσι πιστεύω και εκεί. Mm-hmm. Απλώς εκεί ίσως θέλει λίγο περισσότερη ευαισθησία από αυτούς που διαλέγουν, αυτούς που θα δουλέψουν. Mm-hmm. Ποιοι θα είναι αυτοί? Οι γονείς, τους γονείς του Κωνσταντίνου τους γνωρίζεις, εσύ? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πένα. Η διαδικασία για να πάρεις ένα παιδί είναι υποχρεωτικά να ανακοινώσει ότι θα πάρεις αυτό το παιδί, ναι. Να ψάξεις να βρεις πού είναι οι γονείς. Εκεί πρέπει να είναι γονείς, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς το άφησαν εκεί και, ναι, ναι. Και έφυγαν. Ξεκινάει να πηγαίνει σχολείο. Ναι. Αυτό θέλω να μου πεις, τις πρώτες μέρες στο σχολείο του Κωνσταντίνου. Επειδή τον στέλναμε πολύ μικρό σε παιδικό σταθμό, ήταν εξοικειωμένος με το περιβάλλον, να είναι με παιδιά, να είναι... Οπότε το σχολείο ήρθε λίγο φυσιολογικά. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο η πρώτη μέρα, αλλά μετά μπήκε στη διαδικασία. Του άρεσε το σχολείο. Είχε φίλους, έπαιζε με παιδιά. Το παιδί θέλει παιδιά, κακά τα ψέματα. Και αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έμενε αποκλειστικά μαζί μου, κοιτούσαμε όσο γίνεται να το πηγαίνουμε σε κοινωνικά πράγματα. Έκανε στίβο, ας πούμε, που του άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει στο στίβο. Εμείς το κάναμε πιο πολύ για ενδυνάμωση των ημιών του και όλα αυτά για να τρέχει. Και γενικά είναι κοινωνικό παιδί. Του αρέσει να είναι με κόσμο. Του αρέσει. Ένα διάστημα μείνατε δυο σας. Με την Εύη. Με την Εύη. Με την Εύη. Αυτό πώς το αντιμετώπισε, πώς το διαχειριστεί ο Κωνσταντίνος. Και εσύ και ο Κωνσταντίνος. Νομίζω ότι είναι λογικό για ένα παιδί, δεν είναι το καλύτερο του να χωρίζει τον γονείς του, αλλά επειδή πιστεύω ότι το χειριστήκαμε αρκετά καλά. Δεν είχαμε φασαρίσει μεταξύ μας και δεν είχαμε οτιδήποτε αντιπαλότητες ή τουλάχιστον δεν φτάνανε στον Κωνσταντίνο ποτέ αυτά τα πράγματα. Ο Κωνσταντίνος ξέρει ότι είμαστε φίλοι, οπότε ένιωθε λίγο καλύτερα. Πλέον τώρα τον βλέπω ότι είναι συνειδητοποιημένος απόλυτα. Του πήρε αρκετό χρόνο να το καταλάβει, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι συνειδητοποιημένος. Ξέρει ότι υπάρχουν δύο διαχωριστές οικογένειες. Ο μπαμπάς του είναι
κοπέλα του, η μαμά του είναι η μόνη της Μεταγγλίας, στην Αγγλία που είναι. Οπότε το δέχεται. Έχω δύο σπίτια, έχω δύο υπνοδωμάτια, δύο παιχνίδια, δύο. Είναι όλα μπορεί δύο. Και να το συμφέρει κιόλα. Ναι, έτσι, τώρα, έτσι και επειδή έχουμε πει ότι είναι πανέξυπνα τα παιδιά και εκμεταλλεύονται τα πάντα, τον εξυπηρετεί γιατί σου λέει θα μου κάνουν τώρα και τα χατήρια, θα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία ο μπαμπάς. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Ήσουν Αγγλία τώρα, τώρα γύρισες, Ναι, πήγαμε τον είδαμε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Περάσαμε υπέροχα, πραγματικά. Γιατί δεν είχε πάει. Ναι, μένει η Αγγλία, μένει Λονδίνο, αλλά δεν είχε πάει ποτέ στο κέντρο του Λονδίνου. Οπότε τον πήγαμε, την Εύκη πήγαμε στο κέντρο του Λονδίνου και τρελάθηκε. Και πέρα ήταν τα ίδια. Και του λέω, καλά, ήρθα στην Αγγλία. Εγώ του λέω, που μένει εσύ εδώ και στο πειράζει κιόλα. Εσύ μένει εδώ και ήρθαμε εδώ πέρα και δεν τα έχει δει. Ναι. Ναι, παπά, είναι τέλεια μου. Είναι σαν το Hollywood. Αγάπη μου, σαν το Hollywood. Αγάπη μου. Θέλω να μου πεις το εξής, Γιώργο μου. Έρχεται, γιατί το συζητήσαμε, πόσο σημαντική ήταν και η παρουσία της Εύης και πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Απίστευτα. Και πόσο πολύ. Καταρχήν αγαπάει εσένα, γιατί ξεκινάω από εκεί. Εσένα γνωρίζει. Σίγουρα. Καταρχήν. Σίγουρα. Και στη συνέχεια γνωρίζει τον Κωνσταντίνο. Και στέκεται. Ξέρει όλο το θέμα, το ξέρει όλο το. Δεν λέω πρόβλημα, το λέω τις συνθήκες. Και όμως είναι κοντά σου. Πες μου δύο λόγια για αυτό το κορίτσι. Πιστεύω ότι αν αυτό που μου είπες πριν θέλει μεγαλείο ψυχής για να υιοθετήσει ένα τέτοιο παιδί, το ίδιο μεγαλείο ψυχής θέλει το να βρεις αυτή την κατάσταση και να αποφασίσεις και να είσαι και μάλιστα 24 χρονών ήταν. Έτσι, πολύ μικρή. Και όμως ήταν εκεί. Ήταν δίπλα και δίπλα σε μένα και δίπλα στον Κωνσταντίνο. Δεν έχει κάποιες σπουδές που τη βοήθησαν, δηλαδή δεν είναι οι σπουδές της γύρω από τα παιδιά. Οι σπουδές της δεν είναι πάνω γύρω στα παιδιά, όχι. Έχει κάνει άλλες σπουδές, ναι. Καμία σχέση με διπλωματίες, με τέτοια πράγματα. Με διπλωματικό σώμα, με κατασκοπίες, δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να διορίσουμε την Εύη, δεν γίνεται. Είναι επίκαιρη κάτω από όλες τις συνθήκες η Εύη και με τις κατασκοπίες. Να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον καιρό. Βέβαια, εννοείται, να ξέρουμε, μας παρακολουθούν ή όχι, να ξέρουμε τι γίνεται. Να μας βοηθήσει. Όχι, όχι, αλλά εντάξει, αυτό πιστεύω ό,τι και να λέμε. Νομίζω ότι η καρδιά και η ψυχή μετράνε σε αυτά τα πράγματα και τίποτα άλλο. Τα άλλα έρχονται. Σπουδές είναι δεύτερο πράγμα σε αυτές τις ιστορίες. Τις δύσκολες καταστάσεις. Πώς πρέπει να τις διαχειρίζεσαι έχοντας ένα παιδί σαν τον Κωνσταντίνο. Δηλαδή τσακωμούς ή πράγματα που μπορεί και εκείνος να προκαλεί καμιά φορά. Ήδη στα παιδιά δοκιμάζουν και την αγάπη μας. Μπορείς να φανταστείς. Εκεί πέρα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα η Εύη. Ναι. Γιατί ξέρεις, την προκάλεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν εύκολο. Την προκάλεσε απίστευτα. Αλλά σε πληροφορώ και οφείλω να το πω, αυτό είναι αλήθεια, ότι το πρώτο πράγμα που με ρωτάει είναι αν θα πήγα να το δώσω στην Αγγλία, θα έρθει η Εύη. Δεν πίστευα να μην έρθει η Εύη, ξέρεις. Δηλαδή είναι. Ενώ εγώ πίστευα ότι μαλώνουν και σκοτώνονται και ότι θα έχουν προβλήματα, τελικά αυτό το πράγμα ήταν αγάπη. Ήταν ο τρόπος να εκφράσει την αγάπη του. Ναι, ναι. Ναι, ήταν αγάπη, πραγματικά όμως. Τη έχει τεράστια δυναμία, τεράστια. Ναι, γιατί τον βοήθησε και πάρα πολύ αυτό που είπες και στα μαθήματά του και στα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήθελε να κάνει έτσι σκανταλιά, τι έκανε, έτσι, να την προκαλέσει, να την στρεσάρει. Την έφερε σε σημείο να βγαίνει έξω από το δωμάτιο και να μου λέει πάνω από πέσω από το δακόνι. Στα όρια της την έφτανε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Κωνσταντίνε, μου γράψει αυτό, σε παρακαλώ. Ναι. Έκανε κάτι δικά του. Ναι, πότε θα πάμε να παίξουμε. Βρε Κωνσταντίνε, μία λέξη είναι, ένα γράμμα είναι, γράψτο. Θα το γράψω. Μισή ώρα. Μία ώρα. Μια μισή ώρα. Εκεί. Επέμενε. Αλλά είναι θέλει αντοχή αυτό το πράγμα. Σωστό. Φαντάζομαι ότι και εσύ θα έμενες. Θα σε βάζει και σένα όμως. Δεν έχω την υπομονή εγώ. Δοκιμασίες. Εγώ δεν έχω την υπομονή. Εγώ πήγαινα. Πήγαινα το χεράκι του, το έγραφα. Ωραία βοήθεια μου κάνεις, μου λέει. Και έτσι τελειώσαμε, Κωνσταντίνε μου τώρα. Ναι, μπράβο, Κωνσταντίνε. Ένιωθα άσχημα να τον πιέζω, να τον ταλαιπωρώ. Ενώ πρέπει να το κάνω. Ναι, αλλά ναι. Δεν μπορούσα. Και να το πρέπει το και φαίνεται ότι είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Ναι, είναι πολύ, πολύ. Πολύ ταλαντούχο παιδί. Σε πολλά πράγματα ταλέντο. Δίγλωσσο παιδί από την γέννησή του στην πραγματικότητα. Ναι, πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε ηθοποιό, δηλαδή τον έχουμε γιατί. Ναι. Του δουλεύει όλου κανονικά. Ψυχή ναι. Μου. Δεν έχει δώσει έτσι στοιχεία για το τι θα μπορούσε ενδεχομένω να κάνει. Και σε σχέση με τα μαθήματά του, με την κλίση του ή και ο ίδιο τι κάνει. Όχι, ακόμα σε θέματα μαθημάτων δεν νομίζω να μπορούμε να έχουμε κλείσει. Ναι. Αυτό που αυτός έχει τρέλα μεγάλη είναι ό,τι έχει να κάνει με τραγούδι, με χορό, το οποίο δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει ποτέ να το ακολουθήσει λόγω ναι. Του προβλήματος που έχει. Αλλά εκείνη η αδυναμία του. Και δεν θα μπορούσα ποτέ να μιλήσω και τόσο άνετα, ξέρεις, για αυτό το θέμα
Το μόνο που χαίρομαι τώρα είναι στην Αγγλία και δεν θα την εκπομπή. Ναι. Γι' αυτό και μιλάω λίγο πιο άνετα. Αλλιώς δεν θα το απέφευγα, να είσαι σίγουρη. Ναι, μα το ξέρω, δεν έχεις μιλήσει και ποτέ γι' αυτό. Ακριβώς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όμως. Το είπα εξ αρχής ότι πρέπει να μιλάμε, πρέπει να λέμε πράγματα, γιατί εκεί έξω υπάρχει κόσμος που είτε έχουν το ίδιο θέμα με σένα, είτε θέλουν να, αλλά δεν τολμούν. Αν λοιπόν τους πούμε ότι έχει τις δυσκολίες του φυσικά, αλλά έχει και την ομορφιά του, υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστείς, αλλάζει έχει η φιλοσοφία. Το χαμόγελο αυτό που εισπράττεις, η αγάπη που εισπράττεις, όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν τα αλλάζεις. Δηλαδή πραγματικά μπορείς να βοηθήσεις. Γιατί σαφέστε, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Το σημαντικότερο, ξέρεις ποιο είναι, είναι αυτό που λέω πολλές φορές που ακούγεται παράδοξο, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι βοήθησε τον Κωνσταντίνο. Θεωρώ ότι εκείνος βοήθησε εμένα. Σε τι επίπεδο, πώς, με ποιον τρόπο δηλαδή. Μόνο αυτό που έχω νιώσει και αυτό που νιώθω, ποιος άλλο μπορεί να μου το δώσει αυτό. Αυτό το συνέστημα, πού άλλο μπορείς να το πάρεις. Απλά. Ναι. Σε έκανε καλύτερο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν με κάνει καλύτερο άνθρωπο, μάλλον. Αλλά αν μη τι άλλο, με γέμισε. Σε γέμισε. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, καλοί μου συνάδελφοι, να πάμε σε αυτό το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και είναι επίσης μια εξαιρετικά τρυφερή ιστορία. Είναι ένα 12χρονο παιδάκι, το οποίο έχει κινητικά προβλήματα, και ένα 48χρονος κύριος. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση δυο τους και τρέξανε μαζί στο μαραθώνιο. Στηρίζει ένας τον άλλον με έναν δικό τους τρόπο και εμείς τους συναντήσαμε. Αξίζει να το δούμε. Θέλω να μου πείτε πώς γνωριστήκατε και πώς ξεκινήσατε ουσιαστικά να είστε συναθλητές. Λόγω της δουλειάς μου είχα μια συναλλαγή με τον τοπικό σύλλογο, τον ΑΜΕΑ, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και γνώρισα κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα μας. Τους ζήτησα αν υπάρχει κάποιος λεβέντης σαν τον Γιάννη που θα πηγαίναμε να τρέξουμε στο κλασικό μαραθώνιο μαζί. Ο κλασικός μαραθώνιος για μένα ήταν το ιδανικό για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο που ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους με τις ειδικές ικανότητες όπως ο Γιάννης, ότι η ζωή είναι δύσκολη σαν τον κλασικό μαραθώνιο, αλλά αν θέλεις κάτι μπορείς να το κάνεις. Θεωρώ ότι από τα δυνατότερα πράγματα τα οποία μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη είναι σχέση φιλίας. Οπότε, ο Γιάννης είναι φίλος μου. Είναι περισσότερα αυτά που σου δίνει ο Γιάννης ουσιαστικά από αυτά που του δίνεις εσύ. Ο φίλος μου ο Γιάννης, αυτά που μου δίνει αυτούς τους τελευταίους 6 μήνες, δεν πληρώνονται με τίποτα. Και για να μπορέσει να τα γευτεί κάποιος, αυτό άλλωστε το έχουμε κάνει και σύνθημα με τον Γιάννη, ότι η ζωή τρέχει και τρέξτε μαζί μας. Καλό δρομής και μη να δοκιμάσουν αυτό που κάνω αυτή την περίοδο της ζωής μου. Αυτά τα οποία θα ζήσουμε είναι απίστευτα. Είναι κατά τα πλάσια, 1000 φορές περισσότερα από αυτά που θα μπορέσουν να δώσουν αντίστοιχα σε ανθρώπους σαν τον Γιάννη, που φυσικά το έχουν ανάγκη, το χρειάζονται. Νομίζω και ο Γιάννης το χαίρεται αυτό το πράγμα. Τι θα συμβούλευες σε άλλα παιδιά που ενδεχομένως να έχουν μια κινητική αδυναμία? Θα τον έλεγα ότι αν τρέχει θα χαίρεται. Νομίζω ότι, εντάξει, κάτι προσπαθούμε να πετύχουμε με όλα αυτά. Και ο στόχος πάντα είναι κάτι καλύτερο για τον Γιάννη. Εδώ... Το κλασικό μαραθώνιο τι σκοπεύετε να κάνετε? Ο Γιάννης έχει πολλά στο μυαλό. Ναι, τον ρωτούσε τον Αχιλλέο ότι μάλλον θα πάμε και σε ξένες χώρες, ας πούμε, στην Ιταλία και στην Αμερική, και με έλεγε δεν ξέρουμε, Γιάννη, ακόμα αρχή. Στην αρχή είμαστε. Είσαι καλός μαθητής? Στη μέση είμαι. Τι θέλεις να σπουδάσεις? Ή τεχνικός υπολογιστών ή στρατιωτικός. Θέλεις να πεις κάτι σε παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν και αυτά να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο αγώνα? Μπορούμε να κάνουμε και μια ομάδα, έτσι.
Δεν ξέρω κανένα που να είναι με καρότσι. Στη Θεσσαλονίκη που τρέξαμε, ήταν 5 φίλοι που τους γνώρισα εκεί και είχαν με τα χέρια... Τα χειρίλατα, τα αμαξίδια. Ναι. Και αυτοί, αν θέλουν, να έρθουν μαζί μου. Υπέροχη ομάδα, οι δυο τους. Να ευχαριστήσουμε πολύ το ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός για την φιλοξενία, για τον υπέροχο χώρο που μας έδωσε. Πολύ δυνατή ομάδα, δυνατό team. Η αγάπη, τι μπορεί είδες να κάνει. Είδες ότι χρησιμοποιείς την ίδια έκφραση. Παίρνεις περισσότερα από όσα δίνεις. Ναι, όπως ακριβώς το έθεσες και εσύ. Γιώργο μου, ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια που αποφασίζει να έχει ένα παιδί σαν τον Κωνσταντίνο, σε σχέση με το κράτος, σε σχέση με τις ανάγκες του παιδιού και το κράτος. Για την Ελλάδα μιλάμε. Ναι. Ναι. Είναι πολλές. Είναι πολλές και δυστυχώς ίσως αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν το αποφασίζουν να το κάνουν. Εγώ οφείλω να σου πω ότι από το ελληνικό κράτος δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ βέβαια ποτέ για αυτή την ιστορία. Ποτέ όμως. Δεν ούτε τα έχω ζητήσει ποτέ. Και καλά να είμαι να μπορώ να τα απεξέρχομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουν πάρα πολλά έξοδα αυτά τα παιδιά, έχεις πολλές παραπάνω ανάγκες από οποιοδήποτε άλλο παιδί, φυσιολογικό. Νομίζω ότι εκεί πέρα πλέον κάποια στιγμή πρέπει. Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλα τα κράτη που σε άλλα κράτη συμβαίνει, που βοηθάνε πάρα πολύ, πρέπει κάποιοι να γίνουν λίγο πιο ευαίσθητοι. Ναι. Και ο Πρωθυπουργός μας και οι υπουργοί μας, ωραίες είναι οι τηλεοράσεις, ωραία είναι η Τρόικα, ωραία είναι όλα, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα παιδιά. Πρώτα πρέπει να δούμε τα παιδιά. Και τις ανάγκες των παιδιών και τους ανθρώπους που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν θα πρέπει να έχει, ας πούμε, να πάρει ένα καροτσάκι, όπως είδαμε αυτό το παιδάκι, και θυμάμαι ότι παλιά. Πολύ παλιά, που πήγαμε να βοηθήσουμε για να πάρουμε κάποια καροτσάκια για το πίκμα, μου λέγανε κάτι νούμερα εξωφρενικά. Δηλαδή, σας μιλάω ότι κάτι νούμερα, κάτι 20.000, 15.000 ευρώ, 10.000 ευρώ για ένα καροτσάκι. Δηλαδή, τι αυτοκίνητο παίρνουμε. Και αυτά είναι επειδή έρχονται εδώ και φορολογούνται εδώ. Εδώ φορολογούμε τα καροτσάκια, ξέρεις. Δηλαδή, δεν υπάρχουμε. Ασύλληπτο. Γιώργο μου, όπως είπες, καλά να είμαι, να μπορώ να τα απεξέρχομαι σε αυτό. Που σημαίνει ότι καλά να είσαι, να μπορείς να τα απεξέρχεις, πρέπει να δουλεύεις κιόλας. Τώρα πιάνεις άλλο πονεμένο κομμάτι για τις εποχές μας. Άλλο πονεμένο κομμάτι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, η εποχή πλέον που δουλεύουμε είναι λίγο πιο δύσκολη. Ναι. Δόξα Θεός, δουλεύω. Έτσι. Είμαι στο Νίτρο, στούντιο στη Συγκρού. Και όπως είπες, δυνατός να είμαι να μπορώ να δουλεύω, αλλά βέβαια δουλεύουμε σε καμία περίπτωση με τις εποχές που έχουμε ζήσει εμείς. Έτσι, και τις μέρες που δουλεύαμε. Εμάς πλέον η δουλειά μας έχει γίνει χόμπι. Ναι. Είναι 1-2 μέρες την εβδομάδα. Και, καλά να είμαστε, και περισσότερο για να είσαι μέσα σε όλο αυτό, να μην χαθείς από αυτό στην ουσία. Ακριβώς. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ πραγματικά για την ειλικρίνειά σου, για την διάθεση αυτή να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να ξέρεις ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα να μιλάω για αυτό το πράγμα και το αποφεύγω όσο γίνεται. Το ξέρω. Αλλά εσύ να σου πω και τόσο μεγάλη αδυναμία, το ξέρεις. Και δεν μπορώ να σου παρενθώ και τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Όλα καλά. Αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη μαγειρική μας φυσικά.